Κύριε Πρόεδρε Τοπικού Συμβουλίου, αγαπητοί Κοριανοί, φίλες και φίλοι, εκ μέρους του Διοικητικού του Συλλόγου μας, σας καλωσορίζω απόψε στο χωριό μας και σας εύχομαι χρόνια πολλά. Επίσης σας ευχαριστούμε που είστε απόψε μαζί μας στη διπλή γιορτή του χωριού μας. Τη γιορτή της Παναγίας, το πανηγύρι μας και τη βράβευση και τις επιτυχίες της νεολαίας μας. Τους αυριανούς επιστήμονες που δώσανε αγώνα με πείσμα και πολλή δουλειά πετύχανε τους στόχους τους. Θέλω να τους συγχαρώ και να τους ευχαριστήσω από τα βάθη της ψυχής μου και είμαι σίγουρη πως δεν θα ξεχάσουν ποτέ το αγαπημένο τους Γκρεβενίτη. Επίσης θέλω να συγχαρώ τους γονείς που δώσανε σκληρούς αγώνες δίπλα στα παιδιά τους στους δύσκολους καιρούς που περνάμε. Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή. Καλή διασκέδαση. Ευχαριστώ Μάφορα, είσαι σίγουρος. Και τώρα θα παρακαλέσω τον χωριανό μας κύριο Ιωάννη Σούλα, εκπαιδευτικό, να απευθύνει χαιρετισμό. Λίγο τα παιδιά παρακαλώ, λίγο τα παιδιά. Συγχωριανοί και φίλοι, νεολαίοι του Γκρεβενιτίου, το Γκρεβενίτι είναι ένα χωριό με βαθιές ρίζες και έντοξο παρελθόν. Από τη μια μεριά έχουμε το Γκρεβενίτι της επιστήμης, Βράνος Βοζάνης, Βασίλης Σαχίνης, Λέανδρος Βρανούσης, Δημήτρης Ράιος και εκατοντάδες άλλοι επιστήμονες. Ισχυρίζομαι ότι αναλογικά είμαστε το χωριό με τους περισσότερους επιστήμονες. Από την άλλη έχουμε το Γκρεβενίτι των Ευεργετών, Πατήκο Στρατηγάκης, Κοντούλης, της Ανάκης, Πετρίδης, Μαλάνης και πολλοί άλλοι. Ποιο χωριό εδώ και 50 χρόνια είχε νοσοκομείο, πολιτιστικό κέντρο. Ποιο χωριό εδώ και 50 χρόνια είχε βιβλιοθήκη. Όμως, πολλά ψέματα είπαμε, ας πούμε και μια αλήθεια. Το Γκρεβενίτι είναι λαβωμένο, όπως και η Ελλάδα μας. Περισσότερο πρέπει να φροντίσουμε όσοι ζούμε μακριά από αυτό. Όπως είπε πριν λίγες μέρες ένας μεγάλος δημοσιογράφος, όσοι έχουμε χωριό είναι ένα δίχτυ ασφαλείας για μας. Υπάρχει ελπίδα. Η ελπίδα του Γκρεβενιτίου, όπως και της χώρας, είναι οι νέοι. Το ζητούμενο στη χώρα μας είναι όχι ο επιστήμονας, αλλά ο ενάρετος επιστήμονας, ο ενάρετος πολίτης. Κλείνοντας, θα ήθελα εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Αδελφότητας Γκρεβενιτίου να συγχαρώ όχι μόνο όσους επέτυχαν στις εξετάσεις, αλλά και όσους προσπάθησαν. Επίσης, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Αδελφότητας Γκρεβενιτίου, θα ήθελα να συγχαρώ την Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Μορφωτικού Αναπτυξιακού Συλλόγου για την πλούσια δράση του. Όσον αφορά την ηλεκτρονική μας εφημερίδα, με τη βοήθεια όλων σας, πριν λίγες μέρες ξεπέρασε τις 182.000 επισκέψεις. Συνεχίζοντας, με τη βοήθειά σας θα πάμε ψηλότερα. Χρόνια πολλά, καλή διασκέδαση. Ευχαριστώ τον κύριο Σούλα. Θα παρακαλέσω τον κύριο Δήμαρχο να απευθύνει χαιρετισμό και να κάνει την απονομή. Yeah.
100 σουβλάκια, 2 λουκάνικα. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συντημότες, χρόνια πολλά, να είναι ευτυχισμένα, υγεία, προκοπή σε όλους και υπομονή να περάσουν τα δύσκολα. Συγχαίρω την αδελφότητα του Γρεβινιτίου, τον Αναπτυξιακό Σύλλογο και όλους τους φορείς του χωριού γιατί κρατάτε τη σημαία ψηλά. Γιατί το Γρεβενίτη και γενικότερα το Ζαγόρι και όλη η περιοχή θα πρέπει να σταθούν ψηλά και μάλιστα σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που περνάμε. Συγχαρητήρια γιατί επιβραβεύετε τις προσπάθειες των νέων, των ανθρώπων που με επιμονή, με υπομονή και παρότι το μέλλον είναι αβέβαιο, προσπαθούν και συγχαρητήρια και στα παιδιά και στους γονείς και σε όλους. Χρόνια πολλά και του χρόνου. Τμήμα Νοσηλευτικής. Δημήτριος Τασούδης Παπαζόης πέρασε πανελλαδικές εξετάσεις το 2016. Δεν είναι κανείς. Έπεσε λίγο πάνω, φίλε. Κλατζούνη Εκατερίνη Παπαευσταθίου πέρασε πανελλαδικές εξετάσεις του 2016. Ευχαριστούμε κύριε Δήμαρχε. Θα παρακαλέσω τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να συνεχίσει την απονομή. Πέρασε τις πανελλαδικές εξετάσεις του 2016. Γιάννης Νικολέτας πέρασε τις πανελλαδικές εξετάσεις το 2016. Γεώργιος Νικολέτας πέρασε τις πανελλαδικές το 2016. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Και τώρα, με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού του Συλλόγου μας, μαζί με τις άλλες βραβεύσεις, ο Σύλλογος βραβεύει απόψε τις γυναίκες του χωριού μας. Αυτές που κάθονται δίπλα στο Σύλλογο όλο τον χρόνο και στηρίζουν και το Διοικητικό του Συλλόγου και το Σύλλογό μας από το υστέρημά τους. Ένα θερμό χειροκρότημα για τις γυναίκες του χωριού μας.
Και τώρα καμαρώστε το μεγάλο χορευτικό. Οι περισσότεροι είναι από τα ιδρυτικά μέλη του χορευτικού μας. Δώσανε αγώνες για να μετανατεύσουν τον πολιτισμό, τα ήθη και τα έθιμα και του χωριού μας και της πατρίδος μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
Στα φίλια να πατήσουμε, ωραία να
ωραία να μονίσουμε. Σαν πας στην εκκλησιά να ανάψεις δυο λαμπάδες και τέσσερα κεριά, μπορεί να ανάψεις δυο λαμπάδες μπροστά στο Παναγιά. Γιατί μας κάλλιωσες και είσαι καλλιωμένη, μούτρα κρεμασμένη, είσαι καλλιωμένη, βάρια λαγκωμένη. Τουμπα, τουμπα, τουμπατά, τουμπα, τουμπατά, κι εδώ είναι βρέω σιάκας, μαζί με τα βιολάκα. Και χάρη μου ρεμένο, με προβάτη αλαλιά, δεν τόρπιζα, δεν τσούπρα, άρτη στην αγκαλιά. Δεν τόρπιζα, δεν τσούπρα, άρτη στην αγκαλιά. Κι αυσιντικά θα βάψω τα μαλλιά μου, βάσε τα λιμνικά. Πρέπει να βάψω τα μαλλιά μου, βάσε τα λιμνικά. Πάει μες στο κρατό, μες στα χέρια μου, χωρίς τα πέντε δάχτυ, λάμουνε το μαύρο, στα πέντε δάχτυ, λάμουνε το μαύρο. Αγαπητικές, σε αρνηθώ, μπορεί να μην μες στην καρδιά μου το μαύρο, να μην μες στην καρδιά μου. Thank you.
στο κέμπο καημένος, πολύ της αγάπης το καημό. Άιντε της αγάπης το καημό.
Delgado. Thank you.
πάντα για τα να μην θέλεις νιάτα. Σ' αγαπώ και τι θα γίνω, τι θα όνειρα τρελά στη ζωή πολλά. Με βάζεις πάντα σε μπελά, που αγαπιόμαστε άλλα. Για δεν με θέλεις τα χρόνο και ζω με το παραπονό. Και ζω με το παραπονό, για δεν με θέλεις τα χρόνο.
καφέρι και κρέμαε το καφέρι. Παίζοντας μαζάκια μου, παίζοντας να πάρει δυο μας. Παίζοντας να πάρει δυο μας και στο μάτι μου χωριό μας. Άντρα μου, παραπονιάρι.
σιγά κι αμονήρα που σε βρήκα και σε πήρα. Θα φύγω να μην δώσω τη φυλακή, θα φύγω να μην δώσω λιγάκι τη ζωή. Φύγω να μην δώσω τη φυλακή, θα φύγω να μην δώσω λιγάκι τη ζωή.